Και είδα τελικά ότι εκείνο το οποίο με έβαλε πολλές φορές στην τάξη του πράγματος, εφόσον σχετίστηκα με τους πατέρες αυτούς και του, ιδιαίτερα το Άγιον Όρος, πόσο με ωφέλησε στη ζωή μου, είδα ότι το να είναι ευλογημένο δεν είναι μια απλή φράση, όπως λέμε, εντάξει θα το κάνω. Γιατί είδα και εγώ τον εαυτό μου από μικρός, μου έλεγαν οι γονείς μου κάνε εκείνο, συνήθως ήθελα να εκτελέσω αυτό να το κάνω, αλλά μερικές φορές μέσα ίσως υπήρχε μια αντίδραση, τώρα παίζω, γιατί να αφήσω το παιχνίδι και να το κάνω, αλλά θα το έκανα, αλλά προφανώς μέσα μου θα υπήρχε και μια αναστάτωση εσωτερικής, ας πούμε, κατακρίσεως, να πω «Μα τώρα μου λέει να του πάω ένα νερό, μα τώρα μου λέει να πάω να ψωνίσω, ας πούμε, ένα πακέτο τσιγάρα, ας πούμε, τι θα ήθελε κάποιος». Και αυτό όλο, ξέρεις, έχει μια μεγάλη εσωτερική κατάσταση. Μέχρι να το κατανοήσω φυσικά και όπως προσπαθώ τώρα να το βάλω και στη σκέψη την δική σας, να το κατανοήσετε το να είναι ευλογημένο, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν λογιών-λογιών πνευματικές καταστάσεις στον άνθρωπο. Και την πρώτη που κατέληξα έτσι να πω, πού θα πω σε κάποιον να είναι ευλογημένο, είναι να διαπιστώσω ότι υπάρχει μία εξάρτηση πνευματικής έτσι κατάστασης, ας πούμε, στον πνευματικό μου, ας πούμε, στον εξομολόγο μου. Μπορώ σε αυτόν, ας πούμε, να τον αρνηθώ κάτι. Μπορώ, ας πούμε, να μου πει, παιδί μου, θα κάνεις αυτό τον κανόνα, και εγώ να πω, δεν τον κάνω. Πού θα πω το να είναι ευλογημένο? Το λέω λοιπόν το να είναι ευλογημένο σε κάποιον από τον οποίο τον σέβομαι, κάποιον τον οποίο τον εμπιστεύομαι, σε κάποιον τον οποίος προσεύχεται για μένα και αισθάνομαι έτσι την δύναμη της προσευχής του στη ζωή μου, αισθάνομαι ότι δεν με εκμεταλλεύεται, γιατί με θεωρεί ότι, ότι είμαι παιδί του, ας πούμε. Αισθάνομαι ότι δίνεται για την προκοπή μου την πνευματική, αισθάνομαι ότι λυπάται όταν δεν προκόβω. Έβαλα δηλαδή μέσα στο μυαλό μου να σκεφτώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ χαρισματικό, και αν, ας πούμε, μου πει κάτι ο πνευματικός, δηλαδή πήγαινε σε παρακαλώ τώρα αυτό το δέμα, κάνει ένα κουτάκι, βάζει κάτι και δεν ξέρω τι έχει μέσα εγώ, το έχει συσκευασμένο και μου λέει πήγαινε το στην τάδε πόλη, τάδε διεύθυνση, τάδε, και το παίρνω και το εκτελώ, πάω, γιατί μου το είπε ο πνευματικός. Δηλαδή είναι μία εμπιστοσύνη, μία, θα έλεγα, εκ των όνου κάνευ παράδοση ψυχής και σώματος στον πνευματικό να το κάνω υπακοή, και από αυτό τι κερδίζεις? Κερδίζεις την ανάπαυση της ψυχής σου. Τώρα, υπό άλλα συνθήκα, αν αυτό το κουτάκι μου το έδινε κάποιος άλλος, θα είχα την περιέργεια τι έχει το κουτάκι μέσα. Θα ήθελα να μου πει τι έχει, ή δυνατόν να έβαζα την σκέψη πώς μπορώ να τα ανοίξω, να το χτυπήσω, τι έχει μέσα. Έχει λίρες, έχει χαρτιά, έχει θυμίαμα, να το μυρίσω κτλ. Άμα το δίνει όμως ένας τον οποίο τον εμπιστεύεσαι, το παίρνει σαν συζητητή. Δηλαδή αυτό το κουτάκι μέσα μπορεί να έχει ναρκωτικά. Και εσύ το πήρες να το πας τόσο μακριά. Γιατί? Γιατί δεν θα είχε μέσα οπωσδήποτε αυτή την ουσία μέσα. Θα είχε κάτι που πνευματικός. Αυτό λοιπόν έγινε σε κάποιον ο οποίος με δίδαξε με αυτό το πράγμα. Έγινε συγκεκριμένα στον πατέρα Ευάγγελο, τον Πανικολάο, ο οποίος πήγε σε ένα γέροντα, τον εμπιστευόταν ο γέροντας, και του λέει «Πάρε αυτόν τον φάκελο και πήγαινε τον στην Αθήνα, λέει, τάδε οδό, τάδε νούμερο». Λέει «Εντάξει, γέροντα». Βγαίνει λοιπόν από το Άγιον Όρος, πηγαίνει και τι να δει? Ένας δρόμος κόκκινα φώτα. Και ήταν οίκη ανοχής, ένας πίσω από τον άλλο. Και βλέπει τα νούμερα και διαπίστωσε αυτός ο φάκελος γράφει να είναι downtown, μέσα σε αυτό το πορνείο. Και λέει παπαπαπαλή, φυσικόθηκε και έφυγε. Δεν τον πήγε το φάκελο. Τον κράτησε, πήγε στο Άγιον Όρος και τον λέει ο γέροντας. Όταν, λέει, σε έδωσα το φάκελο, τον πήγες, λέει, το φάκελο? Λέει, γέροντα, λέει, δεν τον πήγα, γιατί, λέει, εκεί που πήγα δεν ήταν. Μα, λέει, όταν στον έδωσα, είπες να είναι ευλογημένο, τον πήρες.
Και δεν τον πήγες, λέει. Όχι. Θα βγεις έξω και θα τον πας τώρα εκεί. Αμάν, λέει, τι έπαθε. Πηγαίνει λοιπόν με το φάκελο, το δίνει, του είπε να είναι ευλογημένο του γέροντα, πηγαίνει, έκανε υπακοή και η υπακοή αυτή έδωσε το φάκελο, βγήκε μια κυρία από εκεί πέρα μέσα, του λέει, λάτε να σας κεράσουμε. Ο άνθρωπος λύθηκε, κόντυψε να πέσει κάτω. Λέει, πού ήρθα, λέει, για την υπακοή που σε έκανε. Όταν έφυγε, αυτό έχει μεγάλη σημασία στο να είναι ευλογημένο, αυτός αισθάνθηκε μέσω της μια μεγάλη χαρά, ανίποτη χαρά, δηλαδή σαν να πήγε να συνάντησε τον Θεό. Αγάπησε τόσο πολύ και αυτήν που άνοιξε την πόρτα, αγάπησε και τα φώτα, αγάπησε και το σπίτι, ήρθε μια πλημμύρα μέσα στην καρδιά του και είπε, το αδολέσκησε μετά αυτό όλο το θέμα, δηλαδή το επεξεργάστηκε μέσα του και είδε τελικά ότι αυτό που έχει μεγάλη ουσία, ότι αυτό το να είναι ευλογημένο είναι μια υψίστου καλούς υπακοή. Και συνδυάζω λοιπόν αυτά που έχουμε διαβάσει και έχουμε και αναλύσει εδώ και κοντά και άλλες φορές σε παλιότερες συνάξεις μας, αλλά και με αυτά τα διαβάσματα που έχω κάνει σε βιβλία πνευματικά, ιδιαίτερα στα βιβλία της Κλίμακας του Ιωάννου, του Σιναίτη, του Αββά Δωροθέου, τελικά το να είναι ευλογημένο είναι θέμα υπακοής. Πολύ σημαντικό πράγμα να υποταχθείς κάπου και να σου πει, βγάλε τα παπούτσια σου τώρα και πήγαινε ένα χιλιόμετρο χωρίς παπούτσια και εσύ να πεις, φοράω φόρεμα, είμαι βαμμένη, στο κομμωτήριο πήγα και τα λοιπά, γιατί με έβαλε να πάω ας πούμε ένα χιλιόμετρο να περπατήσω. Πώς μπορείς να το καταλάβεις αυτό, έναν κανόνα να σου πει ο πνευματικός. Ή να σου πει ας πούμε ο πνευματικός, πήγαινε και στο σπίτι που θα πας μέσα θα ζητήσεις συγγνώμη από όλους και θα πεις, συγχωρήστε με γιατί είμαι πολύ αμαρτωλή και πολύ πονηρή. Το κάνεις αυτό εύκολα το πράγμα. Και αν σου το πει αυτό ο πνευματικός, γιατί το βλέπω αυτό πολλές φορές, βάζουμε ας πούμε έναν κανόνα και λέμε ας πούμε στη μια μάνα που έχει ας πούμε παιδάκι, λέμε, παιδί μου, δεν θα δίδεις Τετάρτη και Παρασκευή γάλα στα παιδιά σου. Δεν λέει να είναι ευλογημένο, αλλά το φιλτράρει αυτό, βλέπεις, ο χριστιανός που δεν έχει μπει ακόμη μέσα στα πράγματα του Θεού, φιλτράρει αυτό και σου λέει, δύσκολο πώς θα ζήσει το παιδί ή δεν απαντάει καθόλου. Εσύ περιμένεις όμως ως πνευματικός την, εντός αγικών συγχωρήστε με, τη μαγική λέξη να ακούσεις, να είναι ευλογημένο. Είναι πολύ εύκολο να πεις, έχει ευχή να πιω το ποτήρι το νερό. Τι θα πεις, να είναι ευλογημένο. Και πίνεις. Πας μια πορτοκαλάδα, γέροντα, έχει την ευχή να την πιούμε. Να είναι ευλογημένο, λέει, το πίνεις. Αλλά γιατί δεν πίνεις και το άλλο που σου λέει ο γέροντας, που είναι προσωτηρία σου και σου λέει, θα κάνεις αυτό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το να είναι ευλογημένο δεν είναι μια εύκολη φράση. Και δεν συνηθίζεται συνήθως εμάς που είμαστε κοσμικοί μέσα στον κόσμο αυτή η φράση, γιατί για να τη βιώσεις αυτήν πρέπει κατά βάση να υποταχθείς, δηλαδή να κάνεις υπακοή και να σου πει ο γέροντας, αυτό που κάνεις παιδί μου δεν είναι σωστό. Α, το πούμε με ένα άλλο παράδειγμα να το καταλάβουμε. Έρχεται κάποιος στην εξομολόγηση και σου λέει, είμαι επιρρεπής, έχω αυτές τις σκέψεις μες στο μυαλό μου και πιστεύω τώρα, αν είχα χρήματα στην τσέπη μου και μου δινόταν η ευκαιρία, θα πήγαινα σε ένα αμαρτωλό κράτος να αμαρτήσω και να ολοκληρώσω την αμαρτία μου έτσι. Και λέει ο πνευματικός, λέει, παιδί μου, αυτό θα σε καταστρέψει αν πας εκεί πέρα. Και καλύτερα είναι να μην πας σε αυτό το ταξίδι σου. Μα εγώ το ήθελα, γέροντα, να πάω και όλα αυτά, να διασκεδάσω, να κάνω. Και δείχνει εν καιρό ότι το κατανοεί. Περνάει ο καιρός και βρίσκει τρόπο και ξεφεύγει. Πηγαίνει κάποιος στο ταξίδι του, αυτός δηλαδή ο ίδιος, πήγε στο ταξίδι του. Αμάρτησε στο ταξίδι του πολύ και γύρισε στον πνευματικό και του είδε τον πνευματικό του και λέει, να εξαγορευθώ, λέει, τις αμαρτίες μου.
Και λέει τώρα στο γέροντα, λέει, πήγα, λέει, αυτό το ταξίδι που το ήθελα πάρα πολύ και αμάρτησα εκεί και ήρθα να σας πω τις αμαρτίες μου. Και λέει τώρα ο γέροντας, όταν είναι να πιεις ένα ποτήρι πορτοκαλάδα, λες το πνευματικό να είναι ευλογημένο και χαίρεσαι που το πίνεις με την ευλογία του. Όταν είναι να κάνεις ένα ταξίδι και να κάνεις αμαρτίες, γιατί δεν ήρθες να πάρεις ευλογία από τον γέροντά σου, από τον πνευματικό σου και πήγες αυτό το ταξίδι να το κάνεις χωρίς την ευλογία του. Άρα λοιπόν υπάρχουν και δύο μέτρα μεταξύ μας πονηρά, ένα που σου υπαγορεύει για τα εύκολα να παίρνεις ευλογία, για τα δύσκολα να μην παίρνεις ευλογία. Υπάρχει και τέτοια κατάσταση μέσα στην πνευματική μας ζωή. Δηλαδή και μέσα στο ζευγάρι, ας πούμε, λες, μη μαλώνετε, να είστε αγαπημένοι μεταξύ μας, μη κατεβάζετε 10 κιλά πατσά, τα μούτρα σας δηλαδή κάτω, είπα κάτι, ξύπες, είπες ξύπες και τα λοιπά. Το λες μια φορά. Θα το κάνεις, παιδί μου, να είναι ευλογημένο. Και κάνεις το δικό σου. Το κάνεις δεύτερη φορά, παιδί μου, θα το κάνεις αυτό έτσι για την αγάπη του Χριστού. Θα το κάνω να είναι ευλογημένο και δεν το κάνεις μετά. Τρίτη φορά, πέμπτη, δέκα, είκοσι. Και έρχεται μια στιγμή που σου λέει, χωρίσαμε, πάτε. Και τι χωρίσατε? Γιατί κάνατε, φτάσετε σε αυτήν την κατάσταση? Γιατί κάνατε πολύ υπακοή και χωρίσατε? Ενώ το να είναι ευλογημένο, αν το έλεγες και το εφάρμοζες στη ζωή σου, δεν θα έφτανε εκεί που οδηγήθηκε. Άρα λοιπόν, το να είναι ευλογημένο είναι κάτι ανώτερο από αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι. Γιατί το είπε και ο ίδιος ο Χριστός. Σκεφτείτε τώρα εκεί στον κήπο της Γεστημανή, ότι ο Κύριος πήγε, λέει, εκτενέστερον, λέει, και προσευχήθηκε και είπε, «Πάτερ, ή δυνατόν, παρελθέτω από μου το ποτήριον τούτο». Δηλαδή ποιο? Να σταυρωθεί. Και μετά από λίγο, λέει ο ίδιος ο Χριστός, «Αλλά ούχος εγώ θέλω, αλλά αλλοσύ». Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ. Αυτό είναι λοιπόν το να είναι ευλογημένο. Το να πούμε εμείς στο Θεό, δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να αντισταθώ στους πειρασμούς, αλλά εξαιτίας του ότι μου δίνεις εσύ δύναμη και ζωή, να γίνει το δικό σου το θέλημα και εγώ να μείνω σταυρωμένος. Πονεμένος. Να μείνω σταυρωμένος, να τρέχουν τα αίματά μου και εγώ να σε δοξάσω για να γίνει το θέλημά σου. Άρα λοιπόν το να είναι ευλογημένο είναι συνέπεια μιας υπακοής προς τον Θεό, πολύ σημαντικής αυτής, η οποία συνήθως είπαμε ότι ακούγεται στον χώρο των μοναστηριών, αλλά τώρα τελευταία έχει γίνει και της μόδας. Ακούγεται δηλαδή και σε πολλά σπίτια μέσα ένα σύζυγος που έρχεται από τ' Άγιον Όρος με 30 μέτρα κομποσκίνη που αγόρασε από εκεί, του το δώσαν δώρο, αρχίζει μέσα στο σπίτι να λέει να είναι ευλογημένο, λέει στη σύζυγό του και τα λοιπά, και η σύζυγος παραξενεύεται, λέει, τι να είναι ευλογημένο? Λέει, είναι αυτό που μου είπες προηγουμένως, ότι να κάνω αυτή τη δουλειά, είπα να είναι ευλογημένο, θα πάω να την κάνω για το χατήρι σου, για την αγάπη σου, να μην σε στεναχωρήσω. Α, λέει, τότε να ξεπηγαίνεις τακτικά στα Άγιον Όρος, λέει η σύζυγος, και να μην μου φέρνεις αντιρρήσεις. Αλλά βλέπεις, δεν είναι το ίδιο. Ο σύζυγος προσπαθεί να το εκτελέσει, το να είναι ευλογημένο, αλλά δεν το βρίσκει και από την άλλη πλευρά. Και εκεί πραγματικά ελοχεύει ένας κίνδυνος. Αν το κάνει επίπλαστα αυτό ο σύζυγος, δηλαδή επιφανειακά, όπως το άκουσε στα Άγιον Όρος και το πήρε, αλλά δεν το εμβάθυνε πάρα πολύ, γιατί το να είναι ευλογημένο είναι να είσαι μονίμως σταυρωμένος, καρφωμένος. Δεν είναι να είσαι ξεκρεμασμένος και να γυρνάς και να ρίξεις και μια μπουζουκιά και μια σβούρα να γυρνάς στον χώρο. Το να είναι ευλογημένο πρέπει να είναι κάτι το οποίο μονίμως θα σε κρατάει σε φόρμα, γιατί θα σκέπτεσαι τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε το να είναι ευλογημένο, είναι κάτι πολύ ανώτερο από αυτό που εμείς νομίζουμε. Εμβαθύνουμε πιο πολύ, πάμε πιο εις βάθους και αυτό φέρνει μια χαρά στη ζωή μας, ότι τελικά δεν κάνω εγώ το θέλημά μου, γιατί συνήθως το «Πάτερ ημών» που λέμε, «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής»,
αγιαστεί το θέλημά σου. Εμείς λέμε αγιαστεί το θέλημά μου. Το έχουμε αντιστρέψει. Γι' αυτό πολλές φορές τις Κυριακές λέμε να το λέμε όλοι μαζί μέσα στην Εκκλησία για να δούμε αν κάποιος πάει να ξεφύγει να πηγαίνει το θέλημά μου, να τον διορθώσουμε, να πούμε η προσευχή του Κυρίου λέει γεννηθεί το θέλημά σου, την είπε ο Χριστός αυτήν την προσευχή, είναι θεοπαράδοτη η προσευχή του Πάτερ ημών, καθότι την είπε ο ίδιος ο Χριστός για τον Πατέρα του τον Θεό και είπε γεννηθεί το θέλημά σου, είπε στον Θεό. Δεν είπε γεννηθεί το θέλημά μου, γιατί το θέλημα του Θεού ανθρώπου Χριστού ήταν το πρώτο μέρος αυτού που είπε. «Ή δυνατόν παρελθέατο πεμού το ποτήριον τούτο». Αυτό ήταν το ανθρώπινο, της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, που αυτό προέτρεπε η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Αλλά αμέσως μετά μπήκε στη σωστή θέση, είπε το να είναι ευλογημένο στο Θεό, διότι ούχ εγώ ως θέλω, αλ ως εσύ, εσύ όπως θέλεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι να το κρατήσουμε στη ζωή μας. Βλέπεις ένα παιδάκι, μεγάλοι άνθρωποι το κάνουμε. Όταν είσαι παιδάκι όμως και δεν έχεις φτάσει στα 18 σου χρόνια, έχεις απαιτήσεις αλλά έχεις και υποχρεώσεις. Δηλαδή θέλεις να σε πάνε στο γήπεδο να παίξεις, θες να πας μια εκδρομή, θέλεις σαν παιδί να μάθεις τα αγγλικά σου, θέλεις να πας μια βόλτα, θέλεις να πας σε ένα σινεμά και όλα πρέπει να πάρεις μια άδεια από τους γονείς σου. Αυτό είναι το normal. Αυτό πρέπει να έχουμε μάθει και στα παιδιά μας. Να παίρνουν άδεια μέχρι τουλάχιστον να ηλικιωθούν. Να ξέρουμε ότι πατάνε σωστά. Σήμερα που είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα από παλιές εποχές, προχθές μου έλεγε μια κοπέλα στην εξομολόγηση, εδώ πέρα πήγε με κάτι φίλες της, παιδάκι μιλάμε τρίτης γυμνασίου. Πήγε με κάποιες φίλες της κάπου, ήταν μεγαλύτεροι κάποιοι άντρες και τα λοιπά εκεί, που θέλαν να τις μίσουν, λέει, στην παρέα. Άκου, μίση σε παρέα, η οποία είχε μια τελετή. Τι είδους τελετή θα ήταν αυτή? Και άρχισα να περιγράφω. Η κοπέλα ξεροκατάπινε. Και στο τέλος μου λέει, μα μου τα είπατε, λέει, εσείς, λέω, δεν έχω χάρισμα. Απλώς διαβάζω, βλέπω τι γίνεται, ακούω πολλές φορές την εξομολόγηση που έρχονται πολλοί άνθρωποι και μου λένε αυτό το ένα, το άλφα, το βήτα κτλ. Και λέω αυτό θα συμβεί στο επόμενο βήμα. Λέει όλα όσα είπατε μας έγιναν από αυτά τα πράγματα. Λέω δεν μπορούσες να φύγεις από αυτό. Και γι' αυτό οι γονείς έχουν αυτή την ευθύνη, τουλάχιστον να φτάσει 18 χρονών. Και γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να τα μαθαίνουμε στην διαδικασία του να είναι ευλογημένο, αλλά να είναι ευλογημένο, αλλά να καταλαγιάζουν. Δηλαδή, δεν μπορεί το παιδί να έχει κανονίσει να πάει ένα τριήμερο, είναι Δευτέρα γυμνασίου ή πρώτη ηλικίου, και να σου πει: Γεια σας, φεύγω ένα τριήμερο, πάω. Πού πας, τι κάνεις και τα λοιπά, με ποιον θα πας. Έλεγε: Θα πάω να περάσω χωρίς να ζητήσεις κερέστα. Και αν το πεις, ας τον ξέρεις όμως αυτό που κάνεις. Δεν είναι σωστό, διότι αυτό έχει κινδύνους και τα λοιπά. Απογοητεύεται, πέφτει στα κλάματα, χτυπιέται, μου χαλάς τη ζωή μου, είσαι δυνάστης, είσαι και τα λοιπά. Και με βάση τα νέα όλα αυτά δεδομένα που έρχονται σήμερα στην εποχή μας, που στην Νορβηγία μπαίνει ας πούμε μία μεγάλη αφίσα, αντί να έχει τον Κολοκοτρώνη και τον Μπότσαρη και την Μπουμπουλίνα, το χ σχολείο στην Νορβηγία, ας πούμε, τους αντίστοιχους ήρωες της Νορβηγίας, γράφει μια ταμπέλα. Παιδί μου, εάν οι γονείς σου σου πούν κάτι και σε στεναχωρέσουν, κάλεσε σε αυτό το τηλέφωνο. Και οθείτε το παιδί να πάρει το τηλέφωνο, παίρνει το τηλέφωνο, διότι έχουν και τηλέφωνα στο σχολείο μέσα να χτυπήσει το τηλέφωνο, παίρνει και λέει, οι γονείς μου είναι αυτό, αμέσως επεμβαίνουμε. Έρχονται, σε παίρνουν το παιδί σου. Και δεν είσαι ικανός στις αγωνίες να μεγαλώσεις το παιδί, γιατί το παρατήρησες. Αυτά τα τρελά έρχονται και στην πατρίδα μας. Ετοιμαστείτε τώρα, γιατί αυτά τα τρελά θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, διότι κανένας δεν καταλαβαίνει ότι το να είναι ευλογημένο είναι θέμα υπακοής και όταν προέρχεται δε και από γονείς οι οποίοι εμφορούνται από τον Θεό, από τον Θεώδη, από την πίστη τους κτλ., αυτό σε οδηγεί πραγματικά σε μια σωτηρία. Γι' αυτό λέω, ευγνωμονούμε τους γονείς μας, που στα δύσκολα χρόνια που περάσαμε τα παιδικά μας, τα εφηβικά μας χρόνια, είχαμε ένα φρένο, ένα χαλινάρι και είχα πάει σε μια ηγουμένη εκεί στην Κόρινθο, επάνω στο Λουτράκι,
το μοναστήρι λεγόταν Αγίου Γερασίμου, Μακαρία λεγόταν η γερότησα, εκοιμήθη τώρα. Και της λέω, βρε γερόντισσα, της λέω, πες μου από την πείρα σου, πώς να φερθείς έτσι σε ψυχές ανθρώπων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη κατανοήσει το να είναι ευλογημένο. Πρεπάτερ Θεμιστοκλή, μου λέει, πολύ εύκολο, μια ξυδάτη και μια λαδάτη. Θα πηγαίνεις με την ξυδάτη και τη λαδάτη. Και λέει, θα πηγαίνεις με το χάδι, θα πηγαίνεις και με το ξύδι. Θα πηγαίνεις και με το καλό το λόγο, θα πηγαίνεις και με τον αυστηρό το λόγο. Δεν γίνεται να πας όλα να τα κάνεις, όλα που λέει κάποιος. Λέει, ο γονείς μου ήρθε ένα παιδί, εξομολογήθηκε και μου λέει, η μητέρα μου είναι θεολόγος, αλλά μου λέει, είναι της απελευθερωμένης θεολογίας. Αμπά, λέω, για εξήγησέ μου, τι σημαίνει της απελευθερωμένης θεολογίας, να την καταλάβω κι εγώ, γιατί κι εγώ σπούδασα και δεν την έχω μάθει αυτήν. Λέει, είπε, να μεγαλώσω και μόνος μου να αποφασίσω ότι θα πιστέψω. Λέω, κάνεις λάθος, του λέω. Γιατί, λέω, θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να μην σε ταΐζει η μητέρα σου. Και απόρρισε, λέει, γιατί να μην με ταΐσει. Γιατί, λέω, μπορεί στο διάβα των χρόνων να γίνεις ένας vegan, να γίνεις ένας χορτοφάγος. Γιατί να σου δίνει γάλατα και οτιδήποτε και κρέας, γιατί εσύ θα εξελιχθεί σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά αυτό πρέπει να μεγαλώσει το παιδί, το σώμα. Να, εκεί λοιπόν πάσχουμε, ότι το να είναι ευλογημένο το λέμε για τα καλά και τα συμφέροντά μας, πώς νομίζουμε εμείς, δεν το λέμε όμως γενικώς. Για να ανδρωθεί κάποιος πνευματικά και να φτάσει κάπου πιο ψηλά. Και βλέπετε, οι περισσότεροι σήμερα μεγαλώνουμε κατά τον δικό μας τρόπο τα παιδιά μας, που είναι αποτυχημένος πάντα, ξέρετε, ο δικός μας τρόπος. Ενώ βλέπετε κάποιους άλλους γονείς που τα μεγαλώνουν εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, που θα είναι το ναι ναι και το ου ου, θα πούμε και το ναι, θα πούμε και το όχι, θα δυσαρεστήσουμε κάποια στιγμή και την άλλη θα αγκαλιάσουμε, θα φωνάξουμε εκεί που πρέπει, αλλά μετά θα πάρουμε στην αγκαλιά μας το παιδί και θα πούμε, με έβαλες και φώναξα εκεί, γι' αυτόν τον λόγο, γι' αυτό σε φώναξα, γι' αυτό σε χτύπησα, γι' αυτό δεν σε επέτρεψα να πας εκείνη την εκδρομή, γι' αυτό δεν σου έκανα εκείνο το γλυκό, γι' αυτό γίνεται. Και το παιδί αρχίζει, μαθαίνει από αυτά τα πνευματικά γυμνάσματα, και μέσα από τα υλικά γυμνάσματα έρχεται και το πνευματικό γύμνασμα που σήμερα απουσιάζει από τη ζωή μας. Βλέπεις μικρό παιδάκι, του λες, φέρε με ένα ποτήρι νερό, τώρα δεν μπορώ, έχω δουλειά. Και όταν θέλει τη δική του δουλειά, έρχεται πάνω σου, λέει, τώρα θα μου την κάνεις, τώρα, 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 τώρα θέλω. Λες, περίμενε, τρώω, να τελειώσω, να χωνέψω, μετά θα το συζητήσουμε. Τώρα, 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 τώρα. Βλέπεις 2 μέτρα και αυτό το παιδί δεν θα μπορέσει να προκόψει με τίποτα. Όταν δεν σέβεται ότι απέναντι του έχει έναν πατέρα, μια μητέρα, ο οποίος το αγαπάει και δεν το εκτιμά αυτό, αλλά θέλει το δικό του φρόνημα να κάνει το εγωιστικό, που δεν έχει μάθει να λέει, να είναι ευλογημένο. Και λέει, ας πούμε, μια μητέρα, προσέξτε, λέει, τώρα λέω ένα παράδειγμα από την μητέρα μου, ας πούμε, μας έλεγε, προσέξτε, θα πάμε επίσκεψη. Εκεί που θα πάμε επίσκεψη, κάτι θα σας προσφέρουν. Δεν θα ζητήσετε περισσότερο. Αλλά αυτό η μάνα το ρύθμιζε. Δεν θα κουνηθείτε από εκεί που θα καθίσετε δίπλα μου. Δεν θα πάτε πουθενά, θα είστε δίπλα μου. Αν θέλετε να ξαναπάμε. Και βλέπεις, έκαμνες την υπακοή σου. Γιατί άμα δεν έκαμνες υπακοή, το βράδυ θα γινόταν της κακομοίρας που λέμε. Και έτσι τύπος και υπογραμμός. Πηγαίναμε στην εξοχή, κάναμε αυτό, κάναμε με άλλες οικογένειες, μέχρι εκεί θα φτάσετε να παίξετε. Όταν θα πω θα έρθει 9 η ώρα και θα πω θα έρθείτε, θα είστε 9 παρά 1 εδώ. Βάζεις όρια. Βλέπετε, και αυτό το όριο είναι το να είναι ευλογημένο στη ζωή μας. Σήμερα δεν υπάρχει και όριο στη ζωή μας. Εννοώ τη χριστιανική. Γιατί πολλοί ξεφεύγουμε από τα όρια της Εκκλησίας, του Ορθοδόξου φρονήματός μας.
και βγαίνουμε έξω από τα όρια τα οποία μας έθεσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας που συνεκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους, τις Τοπικές Συνόδους, τους Αγίους Πατέρες που γράψανε ειδικούς κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην Εκκλησία. Θα λέγαμε όχι το savoir vivre, αυτό είναι γαλλικό. Αλλά μας έδωσαν έναν τρόπο να κινούμεθα μέσα στην Εκκλησία ελεύθερα, αλλά μέσα σε κάποια όρια. Όταν λοιπόν ξεφεύγει κάποιος από εμάς, ποιος θα τον διορθώσει? Βλέπεις, σήμερα που δεν ακολουθούμε το να είναι ευλογημένο, πας στον πνευματικό, «Γεια σου γέροντα, βάπτισα ένα παιδί πριν από καιρό και ήρθα να σε δω τώρα». Και λέω πνευματικός, κατάλαβα, ούτε ευχή πήρες ούτε τίποτα, κατάλαβα τι έκανες, σαλάτα, πατάτα, και γενικώς ό,τι έχει σχέση με το χαμό. Πριν θα πας στον πνευματικό να πάρεις την ευχή, τι θες να κάνεις? Πριν θα παντρέψεις κάποιους, πρέπει να πας στον πνευματικό. Βλέπεις, βγαίνεις από τα όρια σου, γιατί νομίζεις ότι είσαι στα όρια. Τα όρια κάποιος τα διαχειρίζεται, τα όρια. Ποιος διαχειρίζεται σήμερα τα όρια της πίστεως? Ο επίσκοπος. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Ο επίσκοπος διαχειρίζεται τα όρια της πίστεως. Αλλά για να δούμε τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά στη θεωρία πολύ σωστά. Αυτός που θέλει να γίνει επίσκοπος γνωρίζει τα όρια? Έχει μπει από μικρό παιδί στο όριο της Εκκλησίας μέσα? Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λέει μια μάνα, «Αχ, να καμαρώσω το γιώκα μου δεσπότη και να πεθάνω». Μα το να φτάσει να τον δεις στο θρόνο επάνω να είναι δεσπότης, αυτό θέλει να φάει ψωμιά. Ποια είναι τα ψωμιά τώρα? Για να είμαστε μέσα στα όρια. Λέει λοιπόν εκεί η Εκκλησία, για δείτε, γιατί αυτό πιάνει όλους μας τώρα. Θέλεις να γίνεις επίσκοπος? Ξέρεις όλη την Καινή Διαθήκη απ' έξω και από ένα κατωτάκι μαζί και την Παλαιά? Ξέρεις τον Ιερό Ψαλτήρα από την αρχή μέχρι το τέλος? Ξέρεις τους Ιερούς Κανόνες από την αρχή, από μπροστά προς τα πίσω και από πίσω προς τα μπροστά? Τους παίζεις τα δάχτυλα, δηλαδή τους Ιερούς Κανόνες, ώστε να ξέρεις που είναι τα όρια? Αν λοιπόν ένας βγει από το όριο, ένας που ασχολείται με αυτά ο επίσκοπος, αυτά που είπα τα συγκεκριμένα, τα στάνταρ σας είπα, μόλις πάει κάποιος να κάνει από τους ιερείς του κάτι, από τους διακόνους του, από τους μοναχούς, μοναχές και από τον κόσμο, «Α, λέει, βγήκες από τα όρια, σε αφορίζω». Για δες, γιατί εμείς που είμαστε οι νεοέλληνες χριστιανοί, μιλούσα και με κάποιον που βρίσκεται εδώ στη σύναξη, εμείς που γράφουμε τις οξείες, τις περισπομένες, τη γλώσσα, τη βαρία, το αντίθετο της οξείας είναι η βαρία, η οποία βαρία έχει τον εξής γραμματικό κανόνα. Παίρνει βαρία κάθε λέξη που τονίζεται στη λίγουσα, την παίρνει τη βαρία, εφόσον δεν ακολουθεί σημείο στίξεως. Αυτός είναι ο κανόνας. Αυτόν τον κανόνα τον έμαθα από έναν Ισπανό καθηγητή εγώ. Ο Έλληνας που σπούδαζα στο εξωτερικό δεν ήξερε τι είναι η βαρία. Ότι αυτή πηγαίνει πλαγιαστή από αριστερά προς τα κάτω. Ενώ η οξία μπορείς να τη βάλεις και έτσι. Συνήθως μερικοί τονίζουν κάθετα. Δεν υπάρχει κάθετος τόνος. Είναι πλαγιαστή η τόνη. Ή έτσι ή έτσι θα πάει ο τόνος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πάει έτσι. Αν πάει έτσι ακολουθεί σημείο στίξης. Αν πάει έτσι ο τόνος δεν ακολουθεί σημείο στίξης. Και λέω αυτήν την αλφαβήτα, το να είναι ευλογημένο δηλαδή κάτι και το όριο, είναι αυτό που σήμερα δεν θέλουμε να το κατανοήσουμε, επειδή νομίζουμε ότι ξέρουμε τα πάντα μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας. Μα η Εκκλησία δεν είναι αυτό που φαίνεται. Η Εκκλησία είναι αυτό που δεν φαίνεται στη ζωή μας. Αυτό είναι Εκκλησία και πρέπει να ψάξεις, να το βρεις. Και γι' αυτό βλέπετε σήμερα που δεν κατανοούμε ούτε τις λέξεις, τι σημαίνει
η λέξη απορίζομαι, γιατί είναι σύνθετη η λέξη αφορισμός, είναι από το απο και ορισμός. Αλλά αυτό γίνεται μια κράση των λέξεων, των δύο, και δεν μπορείς να το πεις εύκολα από ορισμός, και η Εκκλησία κάνει τις εκλήψεις αυτές που λέγονται και λέει αφορισμός. Βγαίνεις από το όριο. Αυτό λοιπόν το ότι βγαίνεις από τον όριο πρέπει να το πει η Εκκλησία. Κώστα, βγήκες από τα όρια της Εκκλησίας. Σήμερα ποιοι βγαίνουν από τα όρια της Εκκλησίας? Από εμάς βγαίνουν πολλοί, που δεν τηρούμε καθόλου το Λόγο του Θεού μας, που εκκλησιαζόμαστε όποτε θέλουμε εμείς, που κοινωνούμε όποτε θέλουμε εμείς χωρίς να πάμε στον πνευματικό μας, γιατί ο κανόνας, το όριο είναι ο πνευματικός. Το ότι πας και κοινωνάς όποτε θέλεις δεν είναι το... Είσαι εκτός ορίων. Πρέπει να είσαι εντός των ορίων. Να σου το έχει πει ο πνευματικός, γιατί αυτό είναι το όριο. Το ότι σήμερα, ας πούμε, κάποιος θέλει να καεί, είναι εκτός των ορίων της Εκκλησίας. Είναι αφορισμένος αυτός από την Εκκλησία. Και όταν λέμε αφορισμός, δεν εννοούμε κατάρες που δίνει η Εκκλησία. Απλώς το επισημαίνει ότι ο τάδε, η τάδε, ο τάδε είναι εκτός των ορίων της Εκκλησίας και σήμερα δεν μπορούμε να πούμε τις λέξεις που οι πατέρες ομιλούσαν. Γι' αυτό δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα δίνουν τα κανάλια, τα ΜΜΕ και όπως παίρνουν διαστάσεις κάποιες πράξεις ιερέων οι οποίοι φτάνουν σε αυτά τα όρια να πούν, ας πούμε, ότι κάποιος είναι αφορισμένος. Προσέξτε. Γιατί υπάρχουν και πολλές πλάνες μεταξύ μας. Ή λέξεις, κλειδιά, οι οποίες έχουν λάβει εξαιτίας του ότι δεν γνωρίζουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Λέω μια μάνα, ένας πατέρας, κάνει διπλή δουλειά, τριπλή βάρδια χτυπάει ο πατέρας να μαζέψει χρήματα, να στείλει τα παιδιά σε φροντιστήρια, να μάθουν ξένες γλώσσες. Σας λέω από την δική μου, από το δικό μου σκάμα, ότι όσες γλώσσες έμαθα κουτσά στραβά, όπου πήγαμε χρειάστηκαν, όσες και αν ήταν αυτές. Όπου πας χρειάζονται, είναι οι γλώσσες, είναι κλειδιά που ανοίγουν πόρτες, όπου πας ανοίγουν πόρτες. Όσες πιο πολλές γλώσσες ξέρεις, ανοίγεις πολλές πόρτες. Τουλάχιστον να ξέρεις μια ξένη γλώσσα καλά, ανοίγεις γλώσσες. Και λέει τώρα η υπουργός, λέει θα βάλω στο νηπιαγωγείο την αγγλική γλώσσα. Και λέω θα δαπανίσει τόσα χρήματα. Γιατί δεν βάζει να μάθουν τα παιδιά μας από το νηπιαγωγείο την αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία ανοίγει τον ορίζοντα του ανθρώπου. Δεν υπάρχει ξένη γλώσσα. Στην Ιταλία που σπούδασα την ιταλική γλώσσα και την μιλάω, δεν υπάρχουν οι λέξεις οι παλιές, οι δικές μας δηλαδή, οι ορολογίες, είναι όλες ελληνικές. Στην αγγλική γλώσσα όλη η ιατρική είναι ελληνικές οι λέξεις. Όπου και να πας σε όλο τον κόσμο, όλες οι ελληνικές λέξεις υπάρχουν στα λεξιλόγια τους. Γιατί να μην επενδύσουμε στο θέμα της γλώσσας μας, βλέπετε? Και μετά, εμείς οι Έλληνες αποκαλούμαστε όλοι με ένα όνομα που αρχίζει από τη λέξη «μα». Και αυτή η λέξη στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει ασθένεια. Δηλαδή όταν περπατάς στον άλλον, δεν τον πεις «μα», πες τον «είσαι άρρωστος». Γιατί δεν το λες άρρωστος, είσαι δώσεις και ένα δυο. Άμα τον πεις όμως άλλος, βλέπεις η λέξη παίρνει άλλη σημασία όταν δεν την κατανοούμε σωστά και καταλήγει κάπου αλλού και μετά πας στην εκκλησία, ντρέπεται και ο παπάς να την πει και την αλλάζει τη λέξη, την κάνει ασθένεια. Γιατί δεν καταλαβαίνω από κάτω τι λες. Έτσι είναι και η λέξη αφορισμός. Τι σημαίνει για εσάς, ας πούμε, αφορισμός? Πήγε μας διάβασε, λέει, ένας δεσπότης και μας είπε, ας πούμε, λέξεις που οποίες είναι κατάρες. Δεν είπε αυτό. Η Εκκλησία για να προφυλάξει το ποιμνιό της είχε τους ιερούς κανόνες. Αν πάρουμε τώρα, διαβάσουμε τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, θα δούμε δύο λέξεις κλειδιά, τις οποίες πρέπει να τις ξέρετε. Λέει, ας πούμε,
εάν για παράδειγμα έκανες αυτήν την αμαρτία, εάν είσαι κληρικός, ιερέας, δεσπότης, πρεσβύτερος, διάκονος, καθερίσαι. Εάν είσαι λαϊκός, αφορίζεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Όταν είσαι λοιπόν κληρικός και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, που πρέπει να είσαι στον ανευλογημένο, θέλω να είμαι στην εκκλησία, θέλω να κάνω την υπακοή μου, τότε ούτε θα καθαιρεθείς αν είσαι κληρικός, ούτε θα αφοριστείς. Και ο αφορισμός δεν είναι μια υπόθεση εύκολη. Είναι μια υπόθεση η οποία ο Άριος καθαιρέθηκε. Αν ήταν λαϊκός, θα αφοριζόταν. Εάν ήσουν μανιχαίος, θα καθαιρώσουν αν ήσουν λαϊκός. Αν ήσουν κληρικός, μανιχαίος, μια αίρεση της εποχής εκείνης των Οικουμενικών Συνόδων. Αν ήσουν Μακεδόνιος, καθαρίσε. Αν ήσουν Μακεδόνιος λαϊκός, θα φοριζόσουν. Είναι η ίδια λέξη. Ο κληρικός σταματάει να λειτουργεί, δηλαδή καθαρίζεται, εκπίπτει του αξιώματός του, ενώ ο λαϊκός. Γιατί το κάνει αυτό τώρα η Εκκλησία, έτσι, να το καταλάβουμε? Τώρα δεν γίνει τίποτα. Γιατί φοβόμαστε τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Και έτσι δεν τηρούνται αυτά τα πράγματα. Γιατί πρέπει να λέμε τη γλώσσα της αληθείας, είπαμε. Και πρέπει και εσείς που είστε όμως κοντά στην Εκκλησία να κάνετε υπακοή και να ακούτε αυτά που λέει η Εκκλησία. Δηλαδή να είναι ευλογημένο, πάτε. Να λέτε αυτή τη λέξη. Γιατί άμα δεν τα κατανοήσετε και κάνετε ό,τι θέλει ο καθένας, τότε θα αφοριστείτε. Από μόνοι σας πρώτα. Γιατί μόνος σου πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Α, για παράδειγμα, πήγε κάποιος κάπου, έκανε μια πατάτα, ας πούμε, στη δουλειά του και είχε τη συνέστηση να πει «Γεια σας, συγχωρήστε με, φεύγω». Δεν είπε «Θα παραμείνω στη δουλειά», έκανε την πατάτα, είχε συνείδηση μέσα του και σηκώθηκε, έφυγε. Γιατί κατάλαβε ότι δεν πρέπει, δεν χωράει εκεί. Βγήκε από τα όρια της εργασίας του. Έπεσε δηλαδή και στα μάτια των συναδέλφων και στον εργοδοτών του, έπεσε και ο ίδιος αισθάνθηκε ότι δεν μπορεί να είναι εκεί πέρα μέσα. Εσείς θα πείτε, μα η Εκκλησία δεν συγχωρεί. Συγχωρεί όταν θα ξαναμπείς μέσα στα όρια, θα αποφασίσεις να ζεις μέσα στα όρια της Εκκλησίας και θα ζεις όπως ζουν κανονικά και όλοι και έζησαν όλοι οι Άγιοι μας. Αλλά είναι στη διάσταση του να είναι ευλογημένο, αυτό θέλω να πω. Ότι το να είναι ευλογημένο, σου λέω πνευματικός κάτι, ο οποίος μεταφέρει την παράδοση στη ζωή σου. Σου λέει η Εκκλησία, αυτό θα κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν μπορεί όμως τώρα να σου λέει ο άλλος, θα πάω όταν πεθάνω, θα υπογράψω ένα χαρτί που θα λέει θα με κάψετε. Βγήκες από τα όρια της Εκκλησίας. Αν βγεις λοιπόν έξω από τα όρια της Εκκλησίας, μπορείς να ξαναμπείς μέσα στα όρια? Ναι, όταν μετανοήσεις. Άρα πρέπει να γράψεις ένα άλλο χαρτί που να γράψεις «Μετάνιωσα τώρα και όταν πεθάνω θα γίνει κανονικά η κηδεία μου στην Εκκλησία». Βλέπεις πως είναι τα πράγματα. Για να το πάω λίγο και πιο ζεστά, για να μας πιάσει λίγο και μερικούς από εμάς. Έκανες πολιτικό γάμο, είσαι αφορισμένος. Γιατί είσαι αφορισμένος? Γιατί η Εκκλησία έβαλε το όρο να γίνει σύζυγος, να παντρευτείς και να είσαι μέσα στον Ορθόδοξο γάμο. Κάνεις λοιπόν αυτό, είσαι αφορισμένος, είσαι εκτός του ορίου της Εκκλησίας. Αυτό εννοεί η Εκκλησία. Όταν βγαίνεις από τα όρια, αφορίζεσαι και μόνος σου. Δηλαδή, εσύ λες ότι ξέρεις και θα κάνεις αυτό που θέλεις. Και η Εκκλησία σου λέει, είσαι λοιπόν αιρετικός, διότι αυτό που λες είναι από το αιρέο αιρό, που σημαίνει έχω άποψη για το θέμα. Αφού έχεις άποψη, βγήκες από τα όρια, δεν μπορείς να μπεις. Το κατανοήσαμε? Έχουμε κάποια απορία πάνω σε αυτό? Αυτό είναι να είσαι ευλογημένο μέσα στην Εκκλησία. Και να το υπομείνεις αυτό το να είσαι ευλογημένο, μόνο σε θέματα πίστεως βαθιά δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Δηλαδή, εάν ο πνευματικός σου, τον οποίο λες πάντα να είναι ευλογημένο, σου λέει να κάνεις νηστεία, να κάνεις αγρυπνία, να κάνεις γονικλησία, να κάνεις μετάνια, να πας εδώ, να πας εκεί, σε όλα λες να είναι ευλογημένο, είσαι εντός των ορίων. Αν δεν ακούσεις σε άλλα θέματα που σου βάζει ο πνευματικός και τα λοιπά, βγαίνεις από τα όρια και παίρνεις και τον κανόνα σου. Για να ξαναμπείς, λέει, μέσα στην Εκκλησία,
θα πρέπει να μετανοήσεις. Και πώς αυτό επισφραγίζεται ο αφορισμός? Επιστρέφεις στην Εκκλησία μέσα και δηλώνεις με δήλωσή σου που κάνεις μετανοίας ότι αυτή η αμαρτία την οποία είπα δεν την πιστεύω τώρα και γι' αυτό ζητώ να μπω μέσα στην Εκκλησία. Έτσι γινόταν τα πράγματα πάντα στην Εκκλησία. Αν ανοίξουμε το λειτουργικό μας βιβλίο που λέγεται το Ευχολόγιο της Εκκλησίας και δούμε πώς γινόταν οι επιστροφές αυτών οι οποίοι λάκιζαν, χριστιανοί ήταν βαπτισμένοι και πηγαίναν να σπαζόταν το μουσουλμανισμό ας πούμε και τα λοιπά, και όταν επιστρέφαν η Εκκλησία τους έβαζε να κάνουν δηλώσεις μετανοίας, τις οποίες τις διάβαζαν στο κέντρο της Εκκλησίας. Για δείτε, βάζει ο ηγούμενος στο μοναστήρι έναν κανόνα στον μοναχό ή στη μοναχή. Τι τους λέει? Μετά το απόδειπνο θα αποσύρεστε απευθείας εν της κελίης και θα κάνει την προσευχή σας. Ένας μοναχός ήμουνα παλιότερα σε ένα μοναστήρι, το Αγίου Όρους, ήμουν λαϊκός. Και ένας μοναχός όταν τελείωσε το απόδειπνο, εμείς οι χαζολογούντες ή οι περιηγητές του Αγίου Όρους, έτσι λέω καμιά φορά τους προσκυνητές, που θέλουμε να κάνουμε συζητήσεις βαριές και μεγάλες, εμείς καταπατούμε πρώτα τους κανόνες της μονής, γιατί δεν τους ξέρουμε κιόλας, και μετά λέμε, αδελφέ κάνει αγάπη και πες μου κάτι. Αυτός όμως πρέπει να πάει ο μοναχός στο κελί του, τον κρατάει με το ζόρι, τον βλέπει ο ηγούμενος και τον βάζει κανόνα. Και ακούω την άλλη την ημέρα την ώρα του φαγητού τον μοναχό αυτό να μην τρώει, να είναι στο κέντρο της τράπεζας και να τραβάει ένα κομποσκίνι πολύ μεγάλο που η κόμπη του έπρεπε να τους κρατάει με τα δύο χέρια, αυτό είναι του κανόνα του αυστηρού δηλαδή το κομποσκίνι, και να λέει στους αδελφούς και στους επισκέπτες: «Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον αμαρτωλό, διότι εχθές παρήκουσα το γέροντα και μετά το απόδειπνο αργολογούσα». Κάθε κόμπο αντί για ανάγνωσμα. Ενώ στο μοναστήρι διαβάζει ανάγνωση ο διαβαστής την ώρα που τρώμε, αντί για ανάγνωση είχε ο ηγούμενος βάλει τον αδελφό. Για να τον βάλει μέσα στο όριο. Από αγάπη το έκανε ο ηγούμενος. Εμείς όμως από αγάπη, όταν σου λέει ο πνευματικός κάτι, σηκώνεσαι και φεύγεις, γιατί λες πώς με μίλησε έτσι, τι μου είπε, εγώ ένας αξιοπρεπής άνθρωπος επιτρέπεται να με μιλήσει με αυτόν τον τρόπο πνευματικός? Ναι βρε, τι σου έκανε, σε χάλασε το μητρό σου βλέπεις, και παλιά άνθρωπο να σε πει και ελεϊνό και πόρνο και μυχό και οτιδήποτε να σου πει, το λέει για τη σωτηρία σου, για να σε σώσει. Βλέπετε, το να είναι ευλογημένο δεν είναι και υπόθεση εύκολη να το κατανοήσουμε, διότι να είναι ευλογημένο στο ποτήρι και στην πορτοκαλάδα, ενώ το να είναι ευλογημένο δεν το λέμε και όταν έχουμε τα σφάλματά μας και θυμώνουμε και μας πιάνει η γκρίνια, η φασαρία, μας πιάνει η κατάκριση μέσα μας, και μου το λέτε δηλαδή πολλές φορές, λέει, σας κατέκρινα, λέει, πάρα πολύ. Να δόξασαι ο Θεός. Να με κατακρίνεις όταν είμαι εκτός των ορίων, άντε σε επιτρέπω. Όταν είμαι εντός των ορίων, γιατί να με κατακρίνεις? Όταν προσπαθώ να σε διορθώσω, και γιατί να ασχοληθώ μαζί σου στο κάτω-κάτω? Σε έρχεσαι στο πετραχίνι, δεν σε κάλεσα, ήρθες μόνος και ήρθες να εξομολογηθείς για να σωθείς και πρέπει να κάνεις υποκοή και να σε ξεβολέψει ακόμα ο πνευματικός σου, να πεις να είναι ευλογημένο, γιατί σκέφτεσαι ότι έχει την υπόθεση της σωτηρίας στα χέρια του. Γι' αυτό και το πετραχύλι που το φοράμε στο λαιμό έχει από κάτω κρόσια, και τα κρόσια σημαίνουν ότι είναι οι ψυχές οι οποίες αναλαμβάνει ο πνευματικός. Ξέρετε πιο εύκολο τι είναι να κάνει ο πνευματικός για να σωθεί? Να σας το πω το πιο εύκολο που είναι να κάνει. Άντε μπάει, άντε γεια σας, άντε από εδώ, πάρτε και τα κρόσια από εδώ και πάτε να βρείτε αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αυτό είναι το πιο εύκολο να το κάνει ένας πνευματικός. Αλλά μα κάθε ασχολείται και σου λέει και στο ξαναλέει και στο ξαναλέει και στο ξαναλέει, χίλιες φορές το ξαναλέει για να σωθείς και δεν σώζεσαι, δεν φταίει ο πνευματικός, φταίει εσύ που έχεις κουφαθεί και δεν πας ένα οριλά να σε βγάλει μέσα όλη το πρόβλημα που έχεις μέσα στα αυτιά σου να σε ξεκουφάνει. Δεν φταίει ο πνευματικός, εσύ φταίς, γιατί θες να κάνεις το θέλημά σου, είσαι θέληματάς, είσαι θέληματού.
Θες να κάνεις το δικό σου και εξαιτίας αυτού μετά, α, έτσι μου είπε, θα αλλάξω πνευματικό, θα κάνω από εκεί. Πήγαινε 100 εθνικιακός να αλλάξεις, άμα δεν μπεις στον άνε ευλογημένο, στη διάσταση του Χριστού, σωτηρία δεν έχεις πουθενά. Έτσι είναι. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα που δεν έχουν τέτοια επαφή κοντά στον Θεό, που δεν είναι μέσα στα όρια. Τι να κάνουμε, ποιος θα τους κρίνει αυτούς, μόνον ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε. Αλλά το να είναι ευλογημένο είναι πολύ υψηλή υπόθεση στη ζωή μας. Πολύ με έχει συγκλονίσει το θέμα ότι το να είναι ευλογημένο σε βγάζει και από τον παλιό σου άνθρωπο. Γιατί όλοι έχουμε τον νέον ενδυσόμεθα, τον Χριστό από την μέρα που βαπτιστήκαμε, αλλά μέσα μας όμως, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι κάτι που μας πειράζει όταν τα θελήματά μας οδηγούν εκεί. Και με τον ανευλογημένο καταστρέφεται ο παλιός άνθρωπος, διότι λες, δε ζω εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Πολύ σημαντική είναι αυτή η κατάληξη, να καταλήξουμε να αισθανθούμε ότι ο Χριστός είναι μέσα μας. Και αυτό, ξέρετε, φέρνει μια εσωτερική λύτρωση, μια ελευθερία εσωτερική, μια χαρά πνευματική, εσωτερική. Ζεις κάπως διαφορετικά. Και γι' αυτό το να είναι ευλογημένο είναι υπόθεση πολύ... δεν είναι υπόθεση μεγάλης ηλικίας, δηλαδή να φτάσεις πολύ μεγάλος για να το κατανοήσεις. Το κατανοεί ένα παιδάκι, βλέπεις τόσο εύκολα, που μαθαίνει να λέει να είναι ευλογημένο και δεν κάνει 2-3 άσχημες πράξεις στη ζωή του, και βλέπεις κάποιον, ας πούμε, να είναι πολύ μεγάλος και να κάνει το θέλημά του. Πολλές φορές το καταθέτω στην αγάπη σας, πολύ με δυσκολεύουν οι εξομολογήσεις των μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων που δεν θέλουν να μετανοήσουν ποτέ. Που έρχονται κατ' επίφαση να εξομολογηθούν μόνο, γιατί αισθάνονται την επιβεβαίωση ότι τώρα τους συγχώρεσε ο Θεός και αύριο μόλις βγουν θα ξανακάνουν πάλι τα ίδια. Αλλά αυτό δεν είναι πνευματική ζωή, δεν είναι αυτό το να είναι ευλογημένο. Αλλά διαπιστώνεται και σε άλλες ηλικίες αυτό, ας πούμε, όταν όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει, λέει η παροιμία, ότι δεν θέλει ο άλλος να κάνει προκοπή, θέλει να είναι και στην υπακοή, αλλά περισσότερο θέλει να κάνει το ίδιο θέλημά του. Δύσκολο πράγμα αυτό, διότι έτσι περνάνε και τα χρόνια, και τελικά δεν μπαίνει κατάσταση προκοπής μέσα μας, δεν έχουμε κατάσταση να πλησιάσουμε το Θεό. Είναι ένας ιδιότυπος αυτός χριστιανισμός. Δυστυχώς αυτός δυσκολεύει τα πράγματα, δεν μας αφήνει να βιώσουμε σωστά την πνευματική ζωή. Δεν αφήνει να πούμε, Θεέ μου, να γίνει όπως θέλεις εσύ. Το απαγορεύει αυτό και πάντα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Γι' αυτό το να είναι ευλογημένο είναι υπόθεση να αφαιθείς στο Θεό. Δεν μπορείς, ας πούμε, αυτό το να είναι ευλογημένο το πεις έτσι εύκολα. Εύκολα μπορεί να λέγεται, ας πούμε, να κρατάς και ένα κομποσκίνι. Είναι κανένας που δεν φοράει στο χέρι του κανένα κομποσκίνι. Τώρα πλέον της μόδας αυτά που 5, 6, 10, 15, 30 έχει καθένα στο χέρι, που είναι εργαλείο προσευχής και δεν κάνει κανένας προσευχή. Και λέει κάποιος, ας πούμε, έλεγε, φοράει κομποσκίνι, είναι καλό παιδί. Ναι, αλλά με το κομποσκίνι κάνεις και αμαρτία όμως. Δεν είναι δηλαδή τάλισμαν το κομποσκίνι, όπως νοείται στους δυσιδαίμονες, ας πούμε. Το κομποσκίνι το βάζεις και το βγάζεις για να το πιέξεις στα χέρια σου. Με το αριστερό χέρι το κρατάμε πάντα ως γνωστόν, και με το δεξί κάνουμε σταυρωτό τον κόμπο, δηλαδή κάνουμε και ένα κόμπο, Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν, και τραβάμε τους κόμπους με το αριστερό χέρι της καρδιάς. Γι' αυτό λέει καρδιακή προσευχή. Δεν είναι για να είναι στολίσματα μόνο. Τι να τα κάνω, να φαίνεται ότι είσαι χριστιανός. Μην κυκλοφορούν τώρα και μερικοί με κάτι 300, 600, 1000 κομποσκίνια. Τι σημαίνει μέσα και μπλέκεται κιόλας, ανακατέψει από εδώ, τα βάζουν από πάνω, τα βάζουν, τα βγάζουν. Και άμα δεν κάνεις προσευχή εν το κρυπτό, που να σε βλέπει ο Θεός και να είσαι μέσα στα όρια της Εκκλησίας, και όταν βγαίνεις από τα όρια της Εκκλησίας δεν θυμώνεις όταν σου το λένε οι πνευματικοί σου και δεν συναισθάνεσαι να μπεις πάλι μέσα στην Εκκλησία ζητώντας και δημόσια συγγνώμη. Ας πούμε,
Έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Άννης Κρουστάνδης, που είναι πολύ θαυμαστός ο βίος. Πολύ ωραία η Ιερά Μονή Παρακλήτου το έχει εκδώσει από χρόνια. Εκεί λέει αυτός έκανε δημόσιες εξομολογήσεις. Έκλεινα τις πόρτες, γέμιζε η εκκλησία και έκανα δημόσιες εξομολογήσεις. Είμαστε έτοιμοι να μετανοήσουμε και να πούμε ότι αμαρτήσαμε και να το πούμε ενώπιον όλων των ανθρώπων τα αμαρτήματά μας. Να πούμε τις αισχρές σκέψεις μας, τις πονηρές, τις πορνικές, τις μοιχείες, τις ακαταστασίες, τις απορνίες. Να πεις ας πούμε τα κατηδίαν, να πεις ας πούμε τα αλότρια, τι έχεις ας πούμε και τα λοιπά και να τα πεις. Ενώ ζεις λες για το καθώς πρέπει του κόσμου. Άμα είναι να σώσεις την ψυχή σου και θες να πας στο Θεό, να τα πεις και δημόσια. Μπορείς να φτάσεις σε αυτό το στάδιο να πεις δημόσια τις αμαρτίες σου, ότι μετανόησες. Θα είμαι πολύ μέσα στα όρια, δηλαδή πολύ φτασμένη κατάσταση. Εγώ δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό. Ούτε μπορώ να το κάνω. Για να το κάνεις θέλει να φτάσεις στα ύψη των Αγίων. Πάντως υπάρχει μια δυναμική να το κάνουμε κάποτε τουλάχιστον, σαν σκέψη. Για να σωθούμε. Άρα λοιπόν το να είναι ευλογημένο είναι μια πολύ σπουδαία φράση αυτή, να τη χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή αν πω «Βασιλική, γράψε αυτό το κείμενο», πρέπει να μου πεις «Να είναι ευλογημένο». Πρόσεξε, μην μου πεις «Εντάξει». Να πω ας πούμε «Κώστα, κάνει υπακοή και κάνει αυτή στη ζωή σου» κτλ. Να σημαίνει τώρα να πεις «Να είναι ευλογημένο», χωρίς δεύτερη κουβέντα, γιατί πιστεύεις ότι αυτό θα σε οδηγήσει στο Θεό. Αν κάνεις το δικό σου θέλημα, τότε πρέπει να ζητάς μονίμως συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγχωρήστε με, ευλόγησον. Ακούω και αυτό, να είναι ευλογημένο, ευλόγησον. Το ακούω και αυτό στο μοναστήρι. Ευλόγησον, φυσικά, ήταν και ένας μοναχός, να πούμε και λίγο να το διασκεδάσουμε και λίγα. Ένας μοναχός τον έλεγε ο γέροντας, αβέρκιε στον κήπο, να πάει δηλαδή να βοηθήσει τον κήπο να κάνει μια δουλειά. Έλεγε, να είναι ευλογημένο, γέροντα, πήγαινε, κοιμόταν. Αβέρκιε σήμερα φασολάκια στην κουζίνα, να πάμε να τα καθαρίσουμε παγκινιά. Να είναι ευλογημένο, κοιμόταν. Σε όλο που έλεγε ο γέροντας, όλο κοιμόταν. Μόλις έλεγε ο γέροντας, αβέρκιε φαγητό να φάμε στην τράπεζα. Να είναι ευλογημένο, βρε γέροντα, για μια υπακοή ζούμε εμείς. Για μια υπακοή ζούμε, Υπακοή όμως αυτό που σε συμφέρει. Σε αυτό που δεν σε συμφέρει δεν είναι υπακοή. Εκεί φαίνεται η μεγαλύτερη υπακοή, εκεί που δεν σε συμφέρει. Και εκεί φαίνεται ο δυνατός χριστιανός όταν κάνει κάτι το οποίο δεν θέλει να το κάνει, αλλά το κάνει για την αγάπη του Θεού. Και αυτό δοκιμάζει πολλές φορές, ξέρετε, η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Μας δοκιμάζει και ο πνευματικός μας πολλές φορές σε ορισμένα πράγματα, μα λέει «Του το είπα έτσι, του δεν λέει να το καταλάβει ο πνευματικός». Βρε, εκείνος ξέρει τι θέλει να πει, απλώς σε βάζει σε μία διαδικασία, εσύ να είσαι πάντα με το κεφάλι κάτω. Σώζει τελικά η υπακοή. Γι' αυτό σε όλους τους πατέρες διαβάσαμε, αυτό το να είναι ευλογημένο το κατανόησα πολύ περισσότερο σε όσους κατέκτησαν το σκαλοπάτι που λέγεται υπακοή. Η υπακοή πολύ σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό όταν λες να είναι ευλογημένο, είσαι μέσα στη χάρη του Θεού. Λέω τι όμορφα που είσαι υποτακτικός. Να μείνεις υποτακτικός στη ζωή σου είναι το άριστον. Το δέον γενέστε. Μη ζητάτε να γίνετε ηγούμενοι στη ζωή σας. Οι πρώτοι διευθυντές προϊστάμενοι. Να γίνετε βουλευτές, να γίνετε πρωθυπουργοί. Οι πρώτοι έχουν πάντα πολύ μεγάλο κόπο. Δεν ξέρω αν θα σωθούμε κιόλας. Το ζήτημα όταν είσαι υποτακτικός σου λέει κάνει αυτό το κάνεις και εξαφανίζει, πας στο κελί σου, στο δωμάτιό σου, στο σπίτι σου και τελείως αναπαυμένος έκανες τα πάντα. Αυτή η υπακοή λοιπόν είναι πολύ σημαντική και αυτή η υπακοή οδηγεί στη σωτηρία. Προσέξτε όμως γιατί σήμερα διατείνονται πολύ κάποιες υπακοές που είναι πονηρές υπακοές. Βιώσαμε και τέτοιες υπακοές δυστυχώς, εκόντες άκοντες. Πολλοί δεν ήμασταν και στο εκόντες, στο άκοντες ναι, αλλά βιώσαμε και δύσκολες περιστάσεις στη ζωή μας και τις βιώνουμε. Ας προσέξουμε λοιπόν ποια είναι η υπακοή και ποια είναι η κατά Θεόν ανυπακοή. Γιατί υπάρχει αυτή η κατά Θεόν ανυπακοή.
Αλλά αυτή είναι για το στάδιο που περνάει το να είναι ευλογημένο προς τον Θεό. Είναι κάτι το οποίο σε δένει με τον Θεό και αυτό σου δίνει απευθείας την χάρη και την ευλογία ο Θεός να ζεις μέσα στη χαρά Του. Αλλά πάντα ξέρετε και αυτού του είδους είναι υπακοές, έχουν κάπου υπακοές. Έχουν κάπου υπακοές. Να μας φυλάει ο Θεός, γιατί ορατά μεν η Εκκλησία μας φαίνεται, όπως ακριβώς λένε οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ότι πρέπει να είμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία ενωμένοι και να αναπνέουμε και να εκπνέουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όλοι μας όσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτό που λέμε, με αυτό το ζευγάρι λέει, ζει, λέμε για έναν ανδρόγυνο ας πούμε, ένας αναπνέει, άλλος εκπνέει, δηλαδή μια καρδιά, σαν να ζουν η τέλεια κατάσταση. Έτσι χρειαζόμαστε και μέσα στην Εκκλησία να είμαστε ενωμένοι, να διαβάζουμε όμως, γιατί όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα, λίγες σκέψεις δομημένες πάνω στο να είναι ευλογημένο με βάση το σκάμα της πορείας, της μελέτης και της ζωής μέσα στην Εκκλησία, ας προσπαθούμε να είμαστε μέσα στα όρια που έθεσε η Αγία μας Εκκλησία και όχι εκτός των ορίων. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Καλό βράδυ. Ευθύς αμέσως θα τελέσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Για όσους θα φύγετε ευθύς αμέσως, θα ήθελα να σας παρακαλέσω και να σας πω ότι θα κάνουμε την Τρίτη που μας έρχεται, όχι αύριο, την άλλη Τρίτη, 23 του μήνα, θα κάνουμε αγρυπνία στο μοναστήρι μας επάνω στη Γραβιά. Όσοι θέλετε και έχετε αυτοκίνητο και θέλετε να έρθετε, 7.30 το βράδυ θα ξεκινήσει η αγρυπνία. Θα τελειώσουμε το 12.30, θα κάνουμε μοναστηριακή τράπεζα και μετά θα επιστρέψουμε με τα αυτοκίνητα. Για όσους δεν έχουν αυτοκίνητο, έχει μπει ένα λεωφορείο από το μοναστήρι για να οδηγήσει όσους επιθυμείτε. Οι περισσότερες πληροφορίες θα τις πάρετε κάτω στο παγκάρι που έχουμε λίγες θέσεις ακόμη για το λεωφορείο το πρώτο. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλό βράδυ σε όλους σας. Η επόμενη σύναξή μας θα ανακοινωθεί, μάλλον είναι ανακοινωμένη ήδη.